Εγώ να το πω και με στην Εκκλησία ότι αν ήταν η άλλη παράταξη θα είχε καεί η Ελλάδα. Τώρα είναι ακόμα, δεν έχει πιάσει ζέστη για να κάνει. Θα τα καταπιούν μέχρι πότε, που δεν θα έχουν ούτε καραμέλα, τότε θα τα καταπιούν. Αυτό που με ενόχλησε είναι τα πιούν καναδρομικά, από διπλό καθημαρίο. Ναι, ναι. Αν πέραν 800, θα μου πέραν τώρα 780, γιατί θα πάρω λόγος παραπάνω. Παράδειγμα, τραβάει αναδρομικά από διπλό και πρώτο. Δεν είμαστε καλά. Αυτά δεν έχουν γίνει ούτε στο... Έχουν γίνει. Στους μαμμάου. Έχουν γίνει. Δεν έχει γίνει τίποτα. Τώρα μη λέει. Να με, να πιάσουν τους κλέφτες. Αλλά αφού είναι όλοι... Οι κλέφτες πρέπει να είναι στην κυβέρνηση. Ναι. Οι κλέφτες είναι μέσα στην κυβέρνηση. Έπεσε. Οι κλέφτες πρέπει να είναι μέσα στην κυβέρνηση. Τι απέξω, εμείς είμαστε. Που τα πληρώνουμε. Αντίστοιχη. Ξέρουν να λένε, ο λαός δεν θα υποστηρίξει τους κλέφτες. Και μετά από 22 χρόνια, 22 μισό χρόνια ασφάλεια, μου έχουν βγάλει 400 ευρώ. Ας τα πάρουν και αυτά, τελειώνω. Εσύ τα ψήνει 400 ευρώ. Μου δίνει εκείνο το ΕΚΑΣ, ας το κόψουν για αυτό. Να κόψουν και τα πόδια του, να κόψουν και τη γλώσσα, να μην μιλάνε ελληνικά. Ας είναι ευλογημένοι. Για σιγά ρε παιδιά, ο γιατρός δεν σου λέει να μην τρως τούτο, δεν θέλω να μην τρως και εδώ και τα κάνουν. Καλά έτσι μαστιεύει με τα 400 ευρώ, γιατί τα κόψει όλα. Τώρα τι έρθω. Όχι, δεν θα πληρώσω χαμηλό μισθή, έχουμε λεπτά. Μόνο Θεός ο Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ, ουράνιε, παράξε το πνεύμα της αληθείας, ο πρωταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής του οδηγός, Θεέ και σκήνωσε, καθάρισε εμάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Λοιπόν. Ζούμε κατά ένα τρόπο μια περίοδο που φαίνεται σαν δοκιμασία. Σαν δοκιμασία. Και ψάχνουμε και βρίσκουμε και λέμε. Φταίνε οι άλλοι. Αλλά δεν φταίμε εμείς. Αλλά δεν φταίμε εμείς. Αν ο κάθε ένας άνθρωπος, κάθε ένας χριστιανός είχε φροντίσει σαν μονάδα, να διορθώσει τον εαυτό του και το σύνολο το υπόλοιπο θα είχε τακτοποιηθεί. Θα είχε τακτοποιηθεί και δεν θα δείχναμε τον Α, τον Β, τον Γ. Θέλεις να αισθανθείς, λέει ο γέρο Παΐσιος, να ζήσεις, να το καταλάβεις. Το διάβαζα χτες, νομίζω, μαζί με το Νικολάκη. Να καταλάβεις τον παράδεισο από εδώ και να συνεχίσει εκεί. Δεν έχεις να κάνεις τίποτα άλλο. Να λες Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, κλειστά το στόμα και γύρω σου τα μάτια να μην περιεργάζονται το κακό. Γιατί μας παραγγέλει και ο Κύριος, μάλλον ο Κύριος μόνο, να αποφεύγουμε το κακό και να κάνουμε το καλό. Αφού μας το φέρνουμε στο σπίτι, πώς θα το κάνουμε. Και να κάνουμε το καλό. Ο Κύριος
ο Κύριος δημιούργησε τον κόσμο όλο και ήταν δικός του και τον παραχώρησε όλο τον κόσμο και τη ζωή του ακόμη. Πόσα δικαιώματα είχε, όχι μόνο τα έδωσε, τα θυσίασε για τον άλλον, τα θυσίασε. Και τώρα να μπούμε σε ένα θέμα. Πολλές φορές περνάει από το λογισμό μας, γιατί τα κακά μέσα στον κόσμο, και όταν λέμε κακά εννοούμε όλα τα είδη εκείνα που βασανίζουν τον άνθρωπο. Θέλετε να την πούμε πείνα, που λέμε ότι θα πεινάσουμε; Θέλετε να την πούμε ασθένεια, που βασανίζει τον άνθρωπο; Θέλετε να την πούμε συκοφαντία, που είναι το χειρότερο από τα, και από τα δύο προηγούμενα; Θέλετε να την πούμε φτώχεια; Όλα τα είδη που ταλαιπωρούν και βασανίζουν τον άνθρωπο δεν είναι ποτέ από το Θεό. Ποτέ. Θα διαβάσω ένα κομμάτι μικρό από την προς Ρωμαίους επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο προς Ρωμαίους, από στίχο 24, δεύτερο κεφάλαιο στίχο 24, για να καταλάβουμε πώς τα βλέπει ο φακός, όχι του μυαλού μας, γιατί λέει και πάλι που διάβαζα τον κύριο Παΐσιο, όσες φορές έβγαλα συμπεράσματα με τη λογική μου, αποδείχθηκε ότι ήταν όλα λάθος. Και αναφέρει παραδείγματα μέσα, τα οποία δεν τα θυμάμαι. Όσες φορές είπα, α, αυτό έγινε έτσι, γι' αυτό το λόγο. Α, ήρθε στη συνέχεια το ίδιο το γεγονός και απέδειξε ότι ήταν το ανάποδο. Η λογική, η δική μας, είναι σε στραβό δρόμο. Θέλουμε να το πιστέψουμε, το πιστεύουμε. Είναι σε εντελώς στραβό δρόμο. Μόνο ό,τι υπάρχει μέσα στη γραφή είναι ο φυσιολογικός δρόμος. Ο δικός μας αυτός εδώ είναι εντελώς αφύσικος τρόπος σκέψης του μυαλού μας. Λέγει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος ότι οι άνθρωποι γενικά όλων των εποχών, όλων των εποχών, προτιμούν ανάμεσα σε δύο πράγματα, που το ένα από τα δύο λέγεται Θεός και το άλλο λέγεται φθαρτά υλικά αγαθά. Προτιμούν τα φθαρτά υλικά αγαθά και τα θέτουν σε μεγαλύτερη μοίρα και τάξη από εκείνο που είναι πρώτο στη τάξη και ανεπανάληπτο, που είναι ο Θεός, τη δόξα του Θεού. Λέγει λοιπόν, άλλαξαν οι άνθρωποι τη δόξα του αφθάρτου Θεού και έβαλαν στη θέση του ομοιώματα. Τι σημαίνει έβαλαν στη θέση του Θεού ομοιώματα; Αποτυπώματα ψεύτικου Θεού. Και θα πω σε αυτή την περίπτωση ότι υψώσαμε το ανάστημά μας, το δικό μας ανάστημα, και είπαμε κάτω ο Θεός πάνω εμείς. Κάτω ο Θεός πάνω εμείς.
και πάνω εμείς. Άμα λοιπόν ο Θεός είναι παρακάτω από τον άνθρωπο και η λογική του ανθρώπου είναι παραπάνω από τον Θεό, συμβαίνουν τα εξής. Τα εξής. Γι' αυτό το λόγο που ανέφερα προηγουμένως, παρέδωκε ο Θεός, παράδωσε ο Θεός, είπε σας παραδίδω τους ανθρώπους στις επιθυμίες των καρδιών αυτών. Τι σημαίνει αυτό? Μας παράδωσε τον καθένα άνθρωπο που αγαπάει τον εαυτό του και οτιδήποτε άλλο που έχει σχέση με τον εαυτό του και όχι τον Θεό, μας παράδωσε στις επιθυμίες μας τις ανθρώπινες, τις αρχικές, τις φθαρτές, τις μικρές. Μας παράδωσε. Αφού έτσι το θέλουμε, δεν μας χαλάει το χατήρι. Γιατί, αφού μαγειρεύουμε φαγητό προσωπικά, χωρίς συνταγή άλλου, πρέπει το φαγητό που μαγειρεύουμε και να το δοκιμάζουμε και να το τρώμε. Λοιπόν, αυτό έκανε ο Θεός. Σας αφήνω λοιπόν το φαγητό που μαγειρεύετε και λέγεται ο εαυτούλης σας, ο όμορφος και ωραίος που είναι πιο ψηλά από μένα, ναι. Σας αφήνω να παραδοθεί στις επιθυμίες της καρδιάς σας, γιατί εκεί είναι η έδρα όλων των επιθυμιών. Κάπου το λέει ο Κύριος, όπου ο θησαυρός ημών, εκεί και η καρδία ημών. Όπου είναι ο θησαυρός σας, η λαχτάρα σας, η αγάπη σας, εκεί είναι και η καρδιά σας. Και εδώ λοιπόν, παράδωσε τον άνθρωπο, ας το προσέξουμε, ίσα καθαρσίαν του ατιμάζεστε τα σώματα αυτών. Τον παράδωσε τον άνθρωπο από εκεί και πέρα στη βρωμιά. Αυτό σημαίνει καθαρσία. Και ποια βρωμιά? Αυτή η οποία τσαλαπατάει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ώστε να ατιμάζεται, να τσαλακώνεται με το χειρότερο τρόπο το πρόσωπο του ανθρώπου, χωρίς να το παίρνει η είδηση καθόλου άνθρωπος, αφού το κάνει λίπα, θα πω τη λέξη αυτή, και ατιμάζει το σώμα του. Θα το δούμε παρακάτω πώς το ατιμάζει το σώμα του ο άνθρωπος, όταν αφήνει τον ένα Θεό και ακολουθεί τον εαυτό του. Τι έγινε λοιπόν στον άνθρωπο? Θα δείτε μια εικόνα επαναλαμβανόμενη από γενεά σε γενεά, άλλοτε με ύφεση και άλλοτε με έξαρση, να έχει δηλαδή ανέβασμα. Έξαρση σημαίνει να πετάει στα ύψη, αυτό που θα δούμε. Τι έκαναν λοιπόν οι άνθρωποι που ακολουθήσαν τις επιθυμίες της καρδιάς τους? Άλλαξαν την αλήθεια του Θεού, είπαν στην πάντα ο Θεός που είναι η αλήθεια, Θεός είμαι εγώ, με το ψέμα. Την αλήθεια με το ψέμα. Δηλαδή το άσπρο, μαύρο, ή το μαύρο, άσπρο. Και σεβάστηκαν οι άνθρωποι από εκεί και πέρα, έδωσαν σεβασμό στην κτήση, σε αυτά που είναι δημιουργήματα και όχι σε εκείνον που τα έκτισε. Άρχισε να λατρεύει ο άνθρωπος τα κτιστά, τα δημιουργήματα, και να μην λατρεύει τον αληθινό Θεό. Επομένως, Θεός δεν υπάρχει, Θεός είναι ύλη. Είναι, επαναλαμβάνω, γεγονότα που επαναλαμβάνονται
τις γενναίες των ανθρώπων. Και το ξαναλέω, άλλοτε σε χαμηλό τόνο και άλλοτε σε έξαρση. Το 2000, παγκοσμιοποίηση. Α, ετοιμάστε να φάτε με χρυσά κουτάλια. 2010, ετοιμάστε να μην έχετε να φάτε. Μπάς και έχουμε αντίρρηση. Ετοιμάστε να μην έχετε να φάτε. Δεν θέλεις το Θεό. Λοιπόν, φωνάζει η Γραφή. Εμείς με τρόπο ηλίθιο κάνουμε τον άποδο. Τι φωνάζει? Μη πεποίθατε επάρχοντας. Μην έχετε καμιά εμπιστοσύνη στους άρχοντες της γης. Και το λέει αυτό, αυτό το έγραψε στο ψαλτήρι μέσα ο Δαβίδ, που ήταν άρχοντας. Ήταν βασιλιάς. Λέει, σας το λέω εγώ που είμαι βασιλιάς, να μην έχετε εμπιστοσύνη στους άρχοντες της γης. Απόδειξη. Μας λέγανε, έχουμε τώρα να φάμε, έχουμε να περάσουμε ωραία. Το ξέρετε, τροπάρει ο διάβολος πολύ καλά. Θυμάμαι πολλές φορές την περίοδο αυτή. Από το γεροντικό ένα κομμάτι. Βλέπει ο γέροντας, ένας γέροντας Άγιος, έναν κουρελιάρι να έρχεται από πέρα και να κρατάει στο χέρι ένα μεγάλο πάπλωμα. Κατάλαβε ότι ήταν ο πονηρός. Του λέει, πού πας? Του λέει. Βλέπετε, οι Άγιοι έχουν ορατά τα για μας αόρατα. Ορατά τα για μας. Ο πειρασμός σε εμάς είναι αόρατος. Σε αυτούς είναι και ορατός. Του λέει, πού πας και γιατί είναι αυτό που κρατάς? Του λέει, πάω να σπρώξω έναν στην αμαρτία, μεγάλη αμαρτία, να του πω ότι θα περάσεις ωραία, ότι δεν θα σε μάθει κανείς αυτό που θα κάνεις, θα σκεπάς ωραία, ωραία. Αυτό έκανε μέχρι ένα σημείο ο πειρασμός και σε εμάς. Δηλαδή, μας φωνάζουν από τα χωνιά, θα περάσετε ωραία το πάπλωμα. Μετά από ένα διάστημα λοιπόν ξαναβλέπει τον πειρασμό να κρατάει χωνιά, να φωνάζει, τροκάνες, τον Ατάρο, σάλπικες, πού πας? Του λέει. Εγώ, λέει, δεν μου αρέσει να πέφτει στην αμαρτία ο άλλος και να αντιχαίρεται την αμαρτία χωρίς να πληρώνει. Πρέπει και να πληρώσει. Και θα πληρώσει αφού το ξεσκεπάς, το δουν όλοι τώρα. Να γίνει θέατρο σε όλους. Να γίνει ρεζίλι για το κακό που έκανε. Μόνο τότε χαίρεται ο διάβολος. Μόνο τότε. Και εδώ λοιπόν, στο θέμα, μας πέρασαν από πάνω το πάπλωμα της παγκοσμιοποίησης. Έρχεται τώρα και λέει, κάτσετε να το πάρουμε τώρα, να δείτε τι ωραία που θα περάσετε. Παίζουν και τα χωνιά από την άλλη μεριά. Κάθε μέρα. Τα ακούτε, εγώ δεν λέω τηλεόραση. Αυτό εννοώ χωνιά. Δεν λέω καθόλου τηλεόραση, κατά καθόλου. Και έχω την ησυχία μου, εντελώς ησυχία. Λοιπόν, φωνάζουνε, έτσι μου λέτε, και αυτό το ακούω και εδώ πέρα που το λέτε εσείς. Θα μας πάρουν εκείνο, θα μας πάρουν το άλλο. Έφυγε το πάπλωμα, Βασίλη. Είμαστε χωρίς το πάπλωμα τώρα. Ετοιμαζόμαστε για να γίνουμε ρεζίλια των σκυλιών. Αλλάξαμε. Επειδή δεν λατρεύουμε αυτόν που πρέπει να λατρεύσουμε, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος εδώ, δεν το λατρεύουμε. Δεν τον αγαπάμε, τον Κύριο. Αγαπάμε αυτά που μας έχει δώσει για να περνάμε, τα υλικά αγαθά. Και είμαστε απορροφημένοι από αυτά. Κάποτε, είναι ένα παράδειγμα όμορφο, ένας ρινόκερος κυνηγούσε έναν κυνηγό. Και ανακλητώσει ο άνθρωπος, είδε ένα δέντρο, σκαρφαλώνει επάνω και στάθηκε γερά στα κλαδιά επάνω. Κάνει έτσι και βλέπει ότι τα κλαδιά στάζανε μέλι.
Άρα, απορροφήθηκε από το θέαμα, άρχισε λοιπόν να τρώει το μελάκι. Κοιτάζει για μια στιγμή κάτω στο δέντρο και βλέπει δύο ποντικούς. Ένα άσπρο, ένα μαύρο. Και τρώγανε τις ρίζες του δέντρου. Τις ρίζες τρώγανε, που ήταν σκαρφαλωμένος εκείνος. Αλλά εκείνος έριξε φευγαλαία ματιά και συνέχισε να βλέπει να τρώει από το μέλι, απορροφημένος. Κάποια στιγμή ακούστηκε πέφτει το δέντρο κάτω, έγινε τροφή στο στόμα του ρινόκερου, γιατί είχε απορροφηθεί στο μέλι και δεν πρόσεξε και τα ποντίκια που τρώγανε τις ρίζες. Με άλλα πιο απλά λόγια, το δέντρο είναι ο κόσμος με τις ομορφιές. Αφοσιωνόμαστε σε αυτά, μας φαίνονται γλυκά και ωραία. Τώρα ο ρινόκερος είναι ο θάνατος που μας κυνηγάει από πίσω, χωρίς να υπάρχει περίπτωση να μην μας κυνηγάει από πίσω. Και τα ποντίκια είναι το άσπρο η μέρα, το μαύρο η νύχτα. Περνάει η μέρα, τρώγεται η ρίζα της ζωής, η ρίζα της ζωής τρώγεται. Περνάει η νύχτα, οπ, μέρα νύχτα. Και κάποια στιγμή αφού φαγωθούν οι ρίζες, πέφτει το δέντρο της ζωής κάτω και μας αρπάζει ο θάνατος και μας λέει, ελάτε εδώ, πού είναι τα υλικά αγαθά τώρα. Πού είναι. Λοιπόν, επαναλαμβάνω. Φταίμε. Άρα φταίμε. Αυτό λέω κι εγώ, συμφωνάω. Γι' αυτό και σωστά πληρώνουμε. Σωστά πληρώνουμε. Ναι. Πληρώνουμε. Με. Όλοι. 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 Κατά όλοι. Γιατί φταίμε. Κατά όλοι. Όλοι. Κατά όλοι. Εντάξει, προχωράμε. Ο καθένας με τον τρόπο. Λοιπόν. Τι το είδες, τη φάκα δεν την είδες όμως. Ναι. Το τυρί το βλέπουμε, τη φάκα δεν βλέπουμε. Λοιπόν, ποτέ δεν είπα Ιωσήφ ότι δεν έχεις δίκιο. Κατάλαβες, έχεις δίκιο, φταίμε, πώς δεν φταίμε. Αλλά να μην πω. Καλά, στο φταίξιμο υπάρχει αλλά. Ε? Στο φταίξιμο υπάρχει αλλά. Στο φταίξιμο υπάρχει αλλά. Όχι, δεν υπάρχει. Να, δεν υπάρχει. Που είπα εγώ αλλά τώρα. Δεν είπα, δεν προχώρησα. Λοιπόν, προχωράω παραπέρα. Να δούμε τα επόμενα. Για να δούμε τη συνέχεια. Άρα λοιπόν, υπόσχεται ο πειρασμός. Υλικά αγαθά. Και εμείς τρέχουμε να τα αρπάξουμε. Φταίμε. Τρέχουμε να τα αρπάξουμε. Χωρίς να υπολογίσουμε ότι σε αυτά τα αγαθά που προσφέρονται είναι για όλους. Για όλους. Και όχι για μένα. Έχει κόστος. Για όλους. Για όλους. Για όλους. Πάμε παραπέρα. Αλλάξαμε λοιπόν τρόπο επιλογής. Λαχταρίσαμε τα υλικά αγαθά και αφήσαμε την πραγματική λαχτάρα, την ουσία που είναι ο Θεός. Και γι' αυτό λέει ο Θεός, γι' αυτό το λόγο ο Θεός παράδωσε εμάς σε πάθη άτιμα, σε λατώματα άτιμα, πρόστιχα, να το πω πιο απλά. Θα το δούμε γιατί είπα τη λέξη πρόστιχα. Εδώ λέει πάθη ατιμίας. Και εγώ το ερμηνεύω γιατί έτσι είναι. Πρόστιχα. Πρόστιχα. Πώς, γιατί είναι πρόστιχα. Για προσέξτε να δείτε. Να δείτε. Συνεχίζει. Ετεγάρ θήλιε οι γυναίκες. Θηλυκό γένος. Ναι. Μετήλαξαν τη φυσική χρήση. Οι γυναίκες δεν ικανοποιούν τον εαυτό τους με άντρα, αλλά πάνε γυναίκα με γυναίκα. Ναι. Το διαβάζω. Μετήλαξαν τη φυσική χρήση οι γυναίκες εις την παράφυση. Δεν είναι φυσικός τρόπος. Και οι άντρες. Θα περιμένεις. Περιμένεις, σε παρακαλώ. Περίμενε. Ομοίως, άκουσε Ιωσήφ που βιάζεσαι. Ομοίως και οι άρσενες και οι άντρες
αφέντες τη φυσική χρήση, αφού άφησαν τη φυσική χρήση της θηλίας, να συνέρχονται με γυναίκα με τρόπο νόμιμο, αυτό εννοεί, δεν εννοεί άλλο εδώ στη μέση, εξεκάφθησαν εν διορέξη αυτών. Τους έπιασε καούρα από όρεξη, καούρα. Εξεκάφθησαν, δεν σημαίνει απλώς καούρα, πώς να σημαίνει, φωτιά, πυρπολισμός. Πυρπολισμός από ειδονή, όχι φυσικής ικανοποίησης, αλλά φυσικής ικανοποίησης. Προσέξτε, βρισκόμαστε σε περίοδο τέτοια, γιατί τέτοια παραδείγματα προβάλλονται στα μέσα που ενημερώνεται ο κόσμος. Γι' αυτό φταίμε, Ιωσήφ. Γιατί τα τρώμε και λέμε και δεν μιλάμε για καθόλου και η ψυχή μας γίνεται ηφαίστεια από βρωμιά και μετά λέμε γιατί μας έρχονται τα υπόλοιπα κακά. Είναι συνέπεια αυτής της πραγματικότητας. Αυτή η πραγματικότητα είναι. Γυναίκες με γυναίκες και άνδρες με άνδρες. Και προσέξτε τη λέξη εξεκάφθησαν. Τη φωνάζω 2-3 φορές. Εξεκάφθησαν. Σημαίνει πυρπολήθηκαν για ειδονή παραφύσης ικανοποίησης. Άνδρες με άνδρες, γυναίκες με γυναίκες. Και ας προσέξουμε, λέγει, με αυτό το τρόπο, με αυτό το τρόπο, προσέξτε κάτι, το κακό, οποιοδήποτε κακό, οποιοδήποτε κακό, και ειδικά αυτό της διαστροφής, γιατί είναι η διαστροφή αυτή, να είσαι άνδρας και να γίνεις γυναίκα και να είσαι γυναίκα και να γίνεις άνδρας, είναι η διαστροφή της φύσης. Έχουμε ακούσει να λέει και ο λαός ότι η φύση εκδικείται, δεν θα σε αφήσει, θα έρθει και θα σε πληρώσει με το παραπάνω. Και το λέει εδώ με τα εξής λόγια. Κατεργαζόμενοι την αντιμισθία αυτών. Την αντιμισθία. Έχουμε μισθό και εδώ λέει αντιμισθία. Αντί του μισθού. Αντί του μισθού έχουμε εδώ πέρα βρωμιά στη βρωμιά. Βρωμιά πάνω στη βρωμιά. Έχουμε λοιπόν αλλαγή της φυσικής τάξης, διαστροφή της φύσης και όχι η πληρωμή, αντιπληρωμή. Το κακό είναι αντιπληρωμή. Το κακό δεν πληρώνει, το καλό πληρώνει μόνο. Η πληρωμή ακούγεται με ωραίο τρόπο. Εργάστηκα και πληρώθηκα. Ενώ στο κακό δεν πληρώνεσαι, αντιπληρώνεσαι. Γιατί έρχεται κάποια στιγμή και σου λέει θα στη φέρω στο κεφάλι και ψάξε να βρεις γιατί φταίμε. Το κατάλαβες τώρα? Κατάλαβα. Γι' αυτό φταίμε όλοι. Γι' αυτό φταίμε όλοι. Κατά όλοι. Δεν υπάρχει κανείς που να μην φταίει. Εμείς οι άνθρωποι λέμε το άλλο. Ότι εγώ δεν φταίω, ο άλλος φταίει. Κι όμως φταίμε. Και όμως φταίμε. Εδώ όμως φταίμε όλοι. Εδώ είναι η υπόθεση. Δεν διαφωνώ καθόλου, συμφωνώ απόλυτα, αλλά θέλω να προσθέσω πάνω σε αυτό. Yes. Υπάρχει ένα έργο και μοναδικό στον κόσμο αυτό, που η αξία του δεν υπολογίζεται. Ένα και μοναδικό έργο. Ένα, δεν υπάρχει άλλο. Ένα έργο και μόνο. Αυτό λέγεται προσευχή, Ιωσήφ. Λέγεται προσευχή. Δεν μας βοηθίζει τίποτα να βάλουμε τα γόνατα κάτω. Μόνος μου είμαι στον κόσμο, μόνος μου. Θα πω Κύριε ελέησε τον κόσμο. Κύριε ελέησε τον κόσμο, δεν υπάρχει. Ο δρόμος είναι ένας και μοναδικός. Σώζεται η κοινωνία, σώζεται. Το λέει και ο Κύριος, βάλτε τα γόνατα κάτω και φωνάξτε. Αφού και ο ίδιος σε στιγμές αγωνίας, στο όρος των ελαιών,
που έζησε το πάθος του πριν σταυρωθεί, έβαλε τα γόνατα κάτω, προσευχήθηκε λέει, μάλιστα και γενόμενος εν αγωνία, έφτασε στις στιγμές αγωνίας και τότε έκανε πιο πολύ ακόμα προσευχή σαν άνθρωπος, σαν άνθρωπος. Εμείς λοιπόν που περνάμε, ακούμε κρίση, πλήση εγκεφάλου, αυτή λέγεται πλήση εγκεφάλου λέγεται, για να αναρκωθεί ο άνθρωπος εντελώς. Να μην καταλαβαίνει ότι κάποια δύναμη να αντιδράσει. Έχει διαφωνία, Ιωσήφ. Για λίγο να μην αντιδράσει καθόλου. Γι' αυτό λέω, όποιος ζει Χριστό έχει προσανατολισμό. Όποιος ζει Χριστό έχει προσανατολισμό. Δεν αποπροσανατολίζεται. Και έπειτα, ουκ επάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος. Το εξηγώ. Ο Κύριος το είπε αυτό. Του λέει ο διάβολος, κάνε αυτές τις πέτρες στο μήνα φας που πεινά 40 μέρες εδώ στην έρημο και του λέει δεν ζει μόνο με ψωμί ο άνθρωπος αλλά ζει με το λόγο του Θεού. Παραδείγματος χάρη. Κύριε, είχε λέει όποιος διαβάζει Αγία Γραφή, τώρα αυτό τον καιρό που κάνω ξαναδιαβάζω, ξαναπερνάω, λέει έτρεχε από πίσω του κόσμος, λαός, πίσω από τον Χριστό όταν ζούσε ο Κύριος σαν άνθρωπος, λαός, κόσμος, πολλής. Ήταν λέει 5.000, 4.000, 7.000 κάθε φορά. Γιατί ο κόσμος θέλει να δει. Θέλει να δει θαύματα κυρίως. Λοιπόν. Τι θέλει να δει. Θαύματα. Ναι, να γίνουν θαύματα μπροστά του. Ναι. Είχε πεινάσει λέει ο κόσμος. Το ξέρετε πολύ καλά αυτό. Και λέει, κύριε, ας τους να φύγουν γιατί πεινάνε. Και λέει, βάντε τους. Τι έχετε εδώ. Έχουμε αυτά τα ψωμιά. Και αυτά τα ψάρια. Φέρετε τα εδώ. Και τα πολλαπλασίασε ο Κύριος. Θέλετε και κάτι άλλο. Φεύγει κυνηγημένος ο προφήτης Ηλίας. Κυνηγημένος. Από την Ιεζάβελ, τη βασίλισσα. Την οποία είχε ελέγξει. Και την είχε κλέψει ένα κτήμα της μιας χείρας. Και τον κυνήγησε η Ιεζάβελ η βασίλισσα. Και πήγε στο Κάρμιλο Όρος. Σε έρημο τόπο. Έρημος ο Ηλίας μόνος του, έρημος και ο τόπος. Δεν είχε να φάει. Εδώ κοιτάξτε να δείτε πώς αλλάζει ο Κύριος μας. Επαγαθώ τη φυσική τάξη. Επαγαθώ για το καλό. Δεν είχε να φάει και το αρπακτικό πτηνό που λέγεται κοράκι, που το ότι βρίσκει το αρπάζει για τον εαυτό του, εδώ το αλλάζει την φύση του ο Θεός και του λέει πάρε αυτό το κρέας, δεν θα το φας, δώσε να το φάει αυτό που είναι στην έρημο. Και άλλο παράδειγμα, έχουμε το δανειλί στο λάκκο των Λέοντων. Εκεί δεν είχε να φάει στο λάκκο μέσα και τα λιοντάρια αλλάξανε τη φυσική του τάξη και εκείνα είναι ημέρα, αλλά έστειλε με άγγελο Κυρίου τροφή στον δανειλί τον προφήτη ο Κύριος μέσα στο λάκκο και τον έτρεφε. Εάν έχουμε πίστη ως κόκκον συνάπεως, σαν το κόκκον, δεν έχουμε επομένως, τι είπε, χτες το Βαγγελίο το είπε, ο γενεά άπιστε και μιχαλής, γενεά που δεν έχει πίστη και είσαι μιχαλίδα ξέρουμε ποια είναι, η γυναίκα που πάει με άλλον άντρα και χωρίζει. Και τη γενεά την ονόμασε ο Κύριος, με το στόμα του, τη γενιά μας, το Ευαγγέλιο χτες το διάβασα, για εμάς το διάβασα, το διάβασα την περασμένη γενιά που είχε πεθάνει, ονόμαστε γενιά Μιχαλίδα, ξέρετε γιατί, γιατί η αμαρτία είναι παραφύση γυναίκα της ψυχής, που χωρίζει την ψυχή από το Θεό, είναι αντροχωρίστρια, ενώ είναι ο Θεός, ο σύζυγος της ψυχής μας, έρχεται η αμαρτία και λέει, εγώ θα γίνω η γυναίκα σου στην ψυχή, και από τη στιγμή εκείνη, αφού γίνεται τέρι με την αμαρτία, χωρίζει από το Θεό. Είναι μιχαλίδα η αμαρτία. Όχι, είναι άπιστε. Συνεπώς, καταλήγω και λέγω, υπάρχουν γενναίες που έχουν περάσει, που έχουν υποστεί πείνα. 3,5 χρόνια πείνας ήταν στην εποχή του Ηλία του προφήτη. Δεν έβρεξε, λέει. 3,5 χρόνια πείνα ήταν. 7 χρόνια στην Αίγυπτο, πείνας. Και εκεί πέρασε ο κόσμος πείνα. Λοιπόν, αλλά όμως
Όπου υπάρχει ο Θεός και βασιλεύει ο Θεός, καλύπτονται τα κενά, καλύπτονται. Το μυστικό δεν το ζούμε τη ζωή της αιώνιας από τώρα, ώστε σε στιγμές δύσκολες να μπορούμε να λέμε «Κύριε είσαι παρόν, εσύ θα μας θρέψεις, θα μας διατηρήσεις τη ζωή». Σαν πως και τώρα που τα έχουμε όλα, ποιος μας διατηρήσει τη ζωή, τα υλικά αγαθά. Έτσι να κάνει άρση, άρση της υγείας ο Κύριος, δεν θα, και όλα να τα έχουμε δίπλα μας, δεν θα μας κάνουν τι κανένα καλό. Επαναλαμβάνω, να κάνει άρση της υγείας, να πει «Σου επιτρέπω να φύγει η υγεία από τη μέση, να μην έχεις όρεξη, βάλε τα δίπλα να τα φας». Δεν τρώγονται. Τώρα που υπάρχει κρίση, κύριε Κώστα, και φωνάζουμε ότι υπάρχει κρίση, ναι. Το 14ο μισθό, γιατί κοβόμαστε έτσι? Τώρα, επαναλαμβάνω, και άλλη μια φορά. Γιατί φοβόμαστε, κοβόμαστε. Κοβόμαστε. Τι θα γίνουμε, γιατί μας αφαιρούν το 14ο. Λοιπόν, το τι θα γίνουμε, το καταδικάζω. Αλλά το τι κάνουνε, και αυτό το καταδικάζω. Όλα καταδικάστε. Και το τι κάνουνε καταδικάζω, όχι μόνο τι θα γίνουνε. Έτσι. Ναι. Το γιατί κόβεται, γιατί κόβεται, και εκεί υπάρχει κατηγορία. Γιατί κόβεται, όχι γιατί μου κόβεται, γιατί κόβεται. Πρόσεχε καλά τι λέω, Λέω, γιατί κόβεται. Γιατί κόβεται. Εγώ τα εισέπραξα και μου κόβονται. Και εσύ εισέπραξες και εγώ. Εγώ τα εισέπραξα. Μάλιστα. Να πω κάτι στον αδερφό. Πες τον αδερφό κάτι. Προς το παρόν μην ανησυχείς. Προς το παρόν. Μην ανησυχείς. Να ανησυχείς. Πού είναι ο Βασιλάκης. Όταν θα φτάσουμε να τρώμε κρεμμύδι και ψωμί σκέτο. Τότε να ανησυχήσουμε. Όχι, καθόλου. Πάμε. Την άλλη μέρα μπορεί να πεθάνουμε. Καθόλου. Δεν πεθαίνουμε. Λοιπόν, κάτσε τα εκεί κάτω. Και να μην μας καταντήσουν. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ιωσήφ, σας παρακαλώ. Λοιπόν, πετάτε στο τέλος. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν, προσέξτε, βασική αιτία των κακών είναι ο χωρισμός του ανθρώπου από το Θεό. Βασικότατη αιτία. Και από εκεί πέρα αρχίζουν όλα, πώς το λένε, στο πλοίο που ανοίγει η μπουκαπόρτα και μπαίνει το νερό, μπαίνουν όλα τα κακά μέσα και πνιγόμαστε. Πάμε περίπατο. Λοιπόν, επομένως, θα περιμένουμε, προσέξτε εκείνο που λέω τώρα. Αυτά που διαβάζουμε εδώ πέρα γίνονται, κανείς δεν έχει αντίρρηση. Μόνο δεν έχουμε καταλάβει αυτό που διάβασα και το τόνισα, όχι για μισθό. Ο μισθός είναι κόπος υδρότας τιμίου υδρότα πλήρωμα. Πληρωμή του τιμίου υδρότα είναι ο μισθός. Η αντίμισθια είναι αντί του μισθού. Δεν είναι καλό αυτό το πράγμα. Αυτό ο Ιωσήφ να το περίμενεις. Πάμε για την αντιμισθία. Να εισπράξουμε την πληρωμή του κακού, να το πω έτσι. Αυτό για την αντιμισθία. Το κακό σε πληρώνει με καλό. Όχι. Και να περιμένουμε. Λέει η γραφή. Γι' αυτό λοιπόν είσαι αναπολόγητος, λέει παρακάτω, ο άνθρωπε, μιλάει γενικά σε όλους τους ανθρώπους. Αφού λοιπόν ρίχνεις με τη μούρη σε αυτά που έδωσε από ψηλά για να περνάς και τα έκανες Θεό κατά έναν τρόπο, είσαι αναπολόγητος, θα εισπράξεις την αντιμισθία σου. Ο κόσμος, ο πολλής λέει, γιατί να βρισκόμαστε σε αυτή τη ταλαιπωρία τη μεγάλη. Κακό το κόψιμο, λέει. Κακό το κόψιμο. Κακό η πείνα. Κακό η αρρώστια. Κακό οποιοδήποτε κακό ταλαιπωρεί τον άνθρωπο. Έχουμε μέσα από την Αγία Γραφή παραδείγματα που λέει, διαβάζω,
Είσαι φτωχός, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, είσαι φτωχός, έχεις εξάπαντος άλλο πιο φτωχό από σένα. Συμβαίνει αυτό. Ωραία. Έχεις για 10 μέρες τρόφιμα εσύ, για 10 μέρες, εκείνος ο άλλος που είναι πιο φτωχός για 1 ημέρα. Σαν καλός λοιπόν εσύ που έχεις για 10 μέρες και ευγνώμονας, πήγαινε να δώσει και αυτού που μετά τη 1 ημέρα που δεν έχει. Μην ψάχνει να τον βρεις αυτόν ο Ιωσήφ, γιατί θα πας να μου πεις πήγες, δεν θα σε απαντήσω. Και δεν θα σε απαντήσω γιατί δεν επιτρέπεται να απαντήσουμε. Είτε όχι είναι, είτε ναι είναι, γιατί άμα πω όχι θα πεις εσύ μας διδάσεις και δεν τα κάνεις, άμα πω ναι θα πεις εγωιστής και καλά θα κάνεις. Επομένως δεν θα απαντήσω καθόλου. Το μόνο που έχω να πω ότι χρέος έχουμε να κάνουμε αυτό που λέει εδώ. Είναι καθήκον. Πράττουμε όμως. Ε? Το πράττουμε. Αυτό λέω, Γιάννη άκουσε αγόρι μου, άκουσε να σου πω κάτι. Άκουσε να σου πω κάτι. Αν το πράττουμε. Άκουσε να σου πω κάτι. Το ξέρει μόνο. Δικαιολογημένα μπορούμε να πούμε μια άλλη ερώτηση. Αλλά εγώ δεν βλέπω αν ο Γιάννης το κάνει και το κάνει ο Γιάννης όμως. Το κατάλαβες τι λέω. Πρόσεξε τι λέω. Δεν βλέπεις εμένα πρέπει χάρη. Αν το κάνουμε, βάζουμε όλο τον πληθυντικό αριθμό μέσα. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν αυτό το πράγμα. Ελάχιστοι. Αυτοί οι ελάχιστοι, αυτοί είναι για αυτούς αξίζει ό,τι αξίζει. Προχωράω. Μέσα μας λέει ότι υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν. Το λέει μέσα μας. Εντάξει. Τέλειωσε. Τέλειωσε. Πάνω από πολύ ελάχιστοι. Ναι. Λοιπόν, μη δυσπιστήσεις να δώσεις από το λίγο που έχεις. Μη προτιμήσεις το συμφέρον σου εμπρός στην κοινή συμφορά. Ένα κακό μεγάλο πέφτει πείνα, μην κοιτάς να περάσει μόνο, ή δώσε να περάσει κι ο άλλος. Κάπου θα σου τελειώσω κάποια στιγμή. Να σε κάνει να προλάβεις, προλάβει να κάνεις το καλό. Κι αν ο άρτος σου περισσεύει κατά ένα ψωμί και σου χτυπήσει την πόρτα ο ζητιάνος, πάρε από την αποθήκη το ένα ψωμί και αφού το λάβεις, το βάλεις στα χέρια του αλουνού, σήκωσε το βλέμμα στον ουρανό και πες λόγο θλιβερό μαζί με γνωμοσύνη. Και πες Κύριε, δηλαδή όταν λέει θλιβερό εννοεί πεινάει ο άνθρωπος, Κύριε πεινάμε, αλλά και ευχαριστώ και αυτό που έχεις δώσει. Και το ένα και το άλλο είναι αναγκαία. Λοιπόν, αλλά εγώ Κύριε δίνω. Βάζω την εντολή σου πάνω από την πύλα που θα έχω αύριο. Εκεί Γιάννη, είμαστε λίγο πολύ λήψη. Δηλαδή η εντολή του Κυρίου ναι. Πάνω από την πείνα τη δική μου. Έτσι λέει εδώ ο Βασίλης. Δώσε λοιπόν και εσύ στο δούλο σου που κινδυνεύει. Και προχωρώ. Η πείνα, μια και μιλάμε για πείνα, να προσέξουμε λιγάκι. Είναι η αρρώστια αυτού του ανθρώπου που πεινάει. Αλλά αυτός που πεινάει ξέρει τι είναι η πείνα. Αυτή είναι φοβερή αρρώστια. Θα δούμε μια περιγραφή που θα μας συγκλονίσει. Του πεινασμένου που όντως πεινάει. Η πείνα είναι η πιο μεγάλη από τις συμφορές των ανθρώπων. Και ο φοβερότερος θάνατος. Ο θάνατος από πείνα είναι ο φοβερότερος θάνατος. Ο πιο φρικτός από όλους τους θανάτους, ο θάνατος της πείνας. Διότι στους άλλους κινδύνους ή σου κόβουν το κεφάλι με ξύφος, μία και όξο φεύγεις, ή από φωτιά, σε καίει φωτιά, τελειώνεις κάποια στιγμή, ή τα δόντια των θηρίων σε τρώνε και εκεί θα υποφέρεις κάποιες στιγμές, κάποια ώρα και λοιπή, και λοιπά, και αυτή θα περάσει. Η πείνα όμως επιβραδύνει το κακό. Σε πάει λάου-λάου αργά-αργά, αλλά και φρικτά-φρικτά. Και φρικτά-φρικτά. Παρατείνει τον πόνο. Το να πολλαπλασιάζει και του δίνει χρόνο. Παρατείνει τον πόνο με το να κατοικεί και να λουφάζει η πείνα
και με το να κάνει ώστε πάντοτε ο θάνατος να είναι παρόν, αυτό που είναι πεινασμένος, πάντα βλέπει μπροστά του το θάνατο. Σου λέει φεύγω τώρα, αφού δεν αγωνιάζω. Και πάντοτε, ενώ περιμένει να πεθάνει, βλέπει τι αργοπορεί. Και εκεί είναι το κακό το μεγάλο. Αυτό το είδα και βλέπει τι αργοπορεί ο θάνατος να έρθει, άμα πεινάει. Αυτό το θυμάμαι σαν μικρό παιδί που ήμουνα. 44. Από ένα παιδί του Κουλιαδήμα, του μεγάλου. Ήταν στο Σοφρόνι και είχε πέσει απάνω. Μην κάνεις λεπτομέρεια, ήταν από πίνα. Πάω στην πόρτα και φώναζε. Θεία Βασίλνα, λίγο ψωμί στα αρβανίτικα. Πεινάω, πεινάω. Για να δούμε εδώ το. Για πώς το είναι, δει, δηλαδή, να δούμε αυτό το, αυτό το πεινασμένο, να το δούμε τώρα εδώ. Ναι. Λοιπόν. Τα μάτια μου, δηλαδή τον άκουσα και με τα αυτιά μου. Διότι, διότι δαπανά η πείνα, δαπανά ξοδεύει το υγρό που υπάρχει στον οργανισμό. Ξέρετε ο άνθρωπος. Γιατί είναι στον οργανισμό, καταστέλνει τη θερμότητα, δηλαδή μειώνει τη θερμοκρασία του σώματος, περιορίζει το βάρος, η πείνα, όλα η πείνα τα κάνει, μαραζώνει ο λίγο κατ' ο λίγο τη δύναμη. Η σάρκα, το κρέας, κολλά σαν αράχνη στα κόκαλα, προσέξτε το, το χρώμα δεν είναι ανθυρό, διότι το κόκκινο υποχωρεί με τη φθορά του αίματος, υποχωρεί το κόκκινο, και το λευκό δεν υπάρχει πια. Κίτρινο, πάει προς το κίτρινο και το μαύρο από εκεί πέρα. Αφού η επιδερμίδα μελανιάζει από την πείνα, από την ισχνότητα, από την αδυναμία. Μαυροκυτρινίζει το σώμα, γιατί από την όσο, της πείνας δηλαδή, ανακατώνεται ικτρά η οχρώτης με το μαύρο. Δηλαδή το κίτρινο με το μαύρο ανακατεύεται. Δηλαδή. Όσο περνάει ο καιρός γίνεται κίτρινο-μαύρος και ανακατεύονται τα δύο χρώματα αυτά. Τα γόνατα δεν αντέχουν, αλλά λυγίζουν από την ανάγκη της πείνας. Η φωνή είναι λεπτή και αδύνατη. Τα μάτια ασθενικά μπαίνουν με σηκώχες. Παραμένουν ανώφελα τα μάτια, ανώφελα. Άμα δεν θα φας, μπαίνουν με σηκώχες και σιγά σιγά σκοτεινιάζουν αυτά. Ανώφελα με σηκώχες, χωρίς καμιά ωφέλεια που δεν βλέπουνε. Όπως εκείνοι από τους καρπούς που ξεραίνονται στα κελιβητικά. Η κοιλιά αδιανή και ζαρωμένη, χωρίς μορφή το πρόσωπο, χωρίς βάρος το σώμα, δεν έχει το φυσικό τόνο των σπλάγνων και είναι κολλημένη στα κόκαλα η κοιλιά του οπισθίου μέρους. Κολλάει αφού πια δεν έχει τίποτα μέσα, πάει και κολλάει πίσω λέει, η κοιλιά. Αυτός λοιπόν που περιφρονεί ένα τέτοιο σώμα, πόσες κολάσεις αξίζει, σκεφτείτε αυτούς που δημιουργούν την πείνα. Λέει για αυτούς εδώ πέρα τώρα, πόσες κολάσεις αξίζουν να πάνε. Πόσοι πεθαίνουν της πείνας και τους βλέπουμε. Πόσοι. Ποια δε υπερβολή σκληρότητας δεν θα ξεπεράσει αυτός που περιφρονεί το σώμα του πεινασμένου. Πώς δεν αξίζει να συγκαταρρυθμιθεί εκείνος που δεν δίνει μπουκιά σε αυτό που πεθαίνει με τα ανήμερα θηρία. Και τα ανήμερα θηρία δίνουνε. Αλλά όμως ο άνθρωπος η λογική είναι χειρότερος στα ανήμερα θηρία. Το κακό της πείνας εξαλάγκασε πολλές φορές πολλούς να παραβιάσουν φυσικούς νόμους. Τότε που περικύκλωσε μετά το Σταύρωσο του Κυρίου, δεν Σταύρωσο του Κυρίου, είχε πει ο Κύριος, δεν θα μείνει πέτρα στην πέτρα εδώ στο Ισραήλ μέσα. Και κατέβηκε το 70 μετά Χριστόν ο Τίτο, ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας, περικυκλώνει τη Ιερουσαλήμ, έσφαξε, προλάβανε και φύγανε βέβαια, αλλά λέει έπεσε τέτοια πείνα που περνούσανε από μια περιοχή στρατιώτες Ρωμαίοι, και μυρίσανε κρέας. Πού το βρήκε αυτό το κρέας σε τέτοια περίοδο που λυσάνε της πείνας εδώ μέσα. Μπαίνουμε στο σπίτι, κρέας ψητό. Ψητό όχι το μαρίνι, ψητό κρέας. Ναι, μπήκανε στο σπίτι και ήταν μια γυναίκα να ψήνει κρέας. Δεν μου το βρήκε, το παιδί μου έσφαξε και από την πείρα και το κρέας. Ναι, 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 ναι. Γι' αυτό λέει, το λέει, αυτό το λέει εδώ πέρα. Ναι, ναι, ναι. Το αναφέρει ο Ιώσυπος. Ναι,
είχα γίνει τέτοια πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και λέει τώρα εδώ, η μητέρα δε έσφαξε το παιδί της, λέει, που από την κοιλιά της γέννησε να το δεχτεί αδίκως και πάλι στην κοιλιά της. Δηλαδή το γέννησε και το σφάζει να το βάλει πάλι στην κοιλιά της. Ψημένο μέσα. Αυτό κάνει πείνα. Και μην ξεχνάμε στο Μεσολόγιο τι τρώγανε ποτήκια στο Μεσολόγιο, από την πείνα. Τι ποτήκια, ναι. Ναι, τέτοιες μέρες. Λοιπόν, τι να ήταν. Από εκεί και πάνω. Ναι. Και αν ήταν, τι. Και ο Κύριος λοιπόν, σε, επειδή πεινασμένος είχε μπροστά του τους συνέργους 5.000 που ήταν πολύ σαν μικρά παιδιά, λέει, τους πλαγνίζομαι. Λέει, δείχνω ό,τι μέσα μου έχω μαλακό από αγάπη, φέρτε τα ψωμιά εδώ, τα ευλογή και τους δίνει να φάνε, να χορτάσουν. Και έφαγαν και χόρτασαν όλοι. Η πείνα δεν αντιμετωπίζεται αλλιώς παρά μόνο με το φαγητό. Και συνεχίζω τελειώνοντας. Λαοί, ακούστε. Χριστιανοί, ακούστε προσεκτικά. Αυτά λέει ο Κύριος. Δεν ομιλεί στο λαό με τη φωνή του, αλλά με τα στόματα το δούλο του. Αυτά μπορείτε να το καταλάβετε. Καταλάβετε και το τελευταίο. Δεν έχετε να σου πει, κάνε αυτό, αλλά σου κάνει άλλος πεθαίνος πείνας. Βάλε ένα κομμάτι εδώ. Όταν ανοίγει το στόμα ο άλλος, σου μιλάει ο Κύριος. Άνοιξε, ανοίγει το στόμα, βάλε ένα κομματάκι ψωμί μέσα. Λοιπόν, ας μη φανούμε εμείς, οι λογικοί οι άνθρωποι, σκληρότεροι από τα άλογα ζώα. Διότι εκείνα από κοινού χρησιμοποιούν αυτά που βλαστάνει η φύση στη γη. Τα ζώα, λέει, έχουν κοινό το φαγητό. Χορτάρε μπροστά από τα πρόβατα και τρώνε όλα μαζί. Εσύ είσαι, λέει, χειρότερος από τα ζώα. Γιατί δεν το τρως όπως όλα μαζί τα ζώα, αλλά το παίρνεις τον εαυτό σου μόνο. Το καταλάβατε ποιο είναι το. Τα σκυλιά δεν μονιάζουν. Έλα, τι είπες. Μόνο τα σκυλιά δεν μονιάζουν, τρώγονται. Και αυτά έχουν, ναι. Λοιπόν, και αυτά έχουν στιγμές. Ναι. Τρώει και τα άλλο. Και το λέει, και τα κοπάδια των προβάτων βόσκουν σε ένα και το ίδιο τόπο. Πάμπολα άλογα, μια και την ίδια πεδιάδα καταλαμβάνουν και βόσκουν. Και όλα τα είδη των ζώων μεταξύ των παραχωρούν χώρο για να φάνε και τα υπόλοιπα. Παραχωρούν τα ζώα κάτω στη γη. Ας ρεπόμαστε όταν βλέπουμε τη φύση να μας διδάσκει με τα ζώα. Να τρεπόμαστε και λιγάκι με. Σε μερικούς από αυτούς νόμος φιλάνθρωπος απεργαζόταν μία τράπεζα και κοινά τρόφιμα και σχεδόν μία οικογένεια τον πολυάριθμο λαό. Λέει εδώ το εξής, ότι κάποιες περιοχές, ζήσαμε κι εμείς, κάποιοι το 44 και μετά είχαμε τα συζήτια. Πηγαίναμε όλοι και τρώγαμε το ίδιο φαγητό, λέει. Αυτό λέει εδώ πέρα, είχαμε κοινή τράπεζα. Βέβαια, μια τέτοια πραγματικότητα βλέπουμε και στα μοναστήρια. Υπάρχει κοινή τράπεζα. Στα μοναστήρια υπάρχει ένα τραπέζι. Εκεί μοιράζεται σε όλους εξίσου. Δεν υπάρχει πιο πολύ ώρα, πιο και πιο λίγο άλλο. Μάλιστα. Όπου υπάρχει Χριστός, υπάρχει κοινόν το αγαθό. Κοινό. Το τρώνε όλοι μαζί. Και επειδή δεν μας παίρνει ο χρόνος, συνεχίζω. Πότε ήρθε ο Κύριος σαν άνθρωπος, πότε ήρθε ο Κύριος? Όταν, λέει, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Τι σημαίνει αυτό? Όταν το κακό είχε φτάσει σε απροχώρητο σημείο. Όταν δεν έπαιρνε άλλο. Όταν δεν έπαιρνε άλλο να ανέβει το κακό, δεν είχε άλλα περιθώρια να προχωρήσει το κακό, τότε ήρθε ο Κύριος για να θεραπεύσει το κακό. Μάλιστα. Πότε, παρακαλώ, βούλιαξαν τα Σόδομα και τα Γόμορα? Εσύ που έχετε πάει, ξέρετε ότι εκεί δεν ζει τίποτα. Είναι μέσα στην Ερυθρά Θάλασσα,
και δεν ζει τίποτα απολύτως. Πότε, ναι, τίποτα. Πότε βούλιαξαν όταν το κακό είχε φτάσει στα προχώρητο. Δεν έπαιρνε άλλο. Δεν έπαιρνε άλλο. Και έζησε μόνο ένας. Ένας. Ο Λόχης, νομίζω. Πότε έγινε ο κατακλυσμός. Πότε έγινε ο κατακλυσμός. Όταν πάλι, κατά τον ίδιο τρόπο, είχε φτάσει σε προχώρητο σημείο το κακό. Μάλιστα. Δηλαδή, μετά από κοινή, όλο μαζί δηλαδή, κοινή, επαναλαμβάνω, αποδοχή και κοινό ανέβασμα σε μεγάλο σημείο κακότητος του ανθρωπίνου γένους, πάντα έρχεται και η αντιμυστία. Το καταλάβατε, βούλιαξε ένα σώμα και το γόμενα, αντιμυστία. Έχουμε τιμωρίες μεγάλες στο ανθρώπινο γένος, τιμωρίες μεγάλες μετά από ανέβασμα μεγάλο του κακού. Λέει ο Κύριος, η Γραφή, η Αγία Γραφή, όλο είναι μία προφητεία, όλο. Και παίρνουμε εμείς ένα κομματάκι από την προφητεία. Στέκουν Γαλιλαίοι σε ένα σημείο, πέφτει ο πύργος, πλακώνει τους Γαλιλαίους και σκοτώνονται. Λέει, τι νομίζετε ο Κύριος, ότι εκτίσαν οι χειρότεροι μέσα στον κόσμο? Όχι. Αλλά κοιτάξτε το παράδειγμα, γιατί πλακώθηκαν αυτοί από τον πύργο για να βάλετε μυαλό εσείς. Άλλο παράδειγμα. Ξεσηκώνεται η θάλασσα από το τσουνάμι, στέλνει στον Άδη χιλιάδες ψυχές. Χιλιάδες ψυχές. Γίνεται σεισμός στις προάλλες, φεύγουν και από εκεί ένα σωρό άνθρωποι. Αλλά λέει, εκεί λέει στο τσουνάμι, οι άνθρωποι είχαν σε μεγάλα σημεία φτάσει του κακού. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό. Και πληρώθηκαν την αντιμυστία, την αντιμυστία. Αυτή είναι η αντιμυστία. Να ξέρουμε ότι δεν είναι δυνατόν να μην φάμε, το λέει ο Κύριος, από το φαγητό που μαγειρεύουμε. Καλό μαγειρεύουμε, καλό φαγητό θα φάμε. Κακό θα έχουμε την αντιμυστία, θα καούμε. Το κακό θα μας κάψει το κακό. Δεν υπάρχει περίπτωση να αντιγλιτώσουμε τίποτα. Και επομένως συμφωνάω ότι ό,τι συμβαίνει πληρωνόμαστε. Ό,τι συμβαίνει πληρωνόμαστε. Για να τελειώσω. Έχουμε παραδείγματα. Εκεί τουλάχιστον δεν θα βρεθεί να πει κανείς το κάνουμε. Γιατί δεν θα πονέσει η τσέπη. Δεν θα έχει καβουριά η τσέπη Ιωσήφ μέσα να μας δαγκώσουν. Εδώ θα είναι κάτι άλλο. Δεν το ξεχνάω το γέροντα Παΐσιο. Όταν κάνω την προσευχή μου πάντα περνάει από το μυαλό μου. Ρε παιδί, μιλάει απλά ο γέροντα Παΐσιος. Δεν έχει να δώσει λεφτά. Βάλε τα γόντα κάτω. Και πες, Κύριε, στείλε ψωμί στους πεινασμένους. Δεν είσαι άρρωστος. Κύριε, τα γόντα κάτω. Βοήθησε αυτό που έχει σκύρις κατά πλάκας ή δεν μπορεί να κουνηθεί από το κρεβάτι ή καρκίνο. Πεινάει ο άλλος. Κύριε, στείτε το κομματάκι ψωμί. Δεν μας κοστίζει τίποτα αυτό. Θα σας κάνω μια εξομολόγηση. Επειδή αισθάνομαι τον αυτό μου στήρω από αγάπη, του λέω αυτό που είσαι αγάπη και δεν το καταλαβαίνω, δώσε μου να το καταλάβω. Μήπως έρθει η στιγμή και το καταλάβω. Ρωτάει καλόγρια το πατέρα Παΐσιο. Αυτό ακριβώς που είπα τώρα εγώ, γιατί το καταλαβαίνω τον αυτό μου κοινό. Γέροντα, πώς καταλαβαίνετε ότι κανείς αγαπάει, γιατί εγώ δεν έχω αγάπη, του λέω. Και απαντάει, αυτό έρχεται μόνο του σιγά σιγά. Έρχεται μόνο του σιγά σιγά, με την προσπάθεια. Και κάτι ακόμα και τελειώνω, κάπου το διαβάζω μαζί αυτό που θα πω τώρα. Όχι, ή όχι, ναι. Γεννιέται κάποιος
από γονείς τέρατα, δηλαδή πολύ κακούς. Και έχει κακή κληρονομικότητα, που λένε. Λένε γέροντα ότι αυτός, αφού έχει κακή κληρονομικότητα, πάει. Πια δεν υπάρχει, δεν υπάρχει περιθώρια. Έχει κληρονομής γονείς στα κακά στοιχεία. Τι γίνεται με αυτό, ρε. Α, σίγουρα λέει, θα μου πεις εσύ ότι φταίει και ο Θεός που τον άφηκε και γεννήθηκε με κακή κληρονομικότητα. Λέει ο πατέρ Παΐσιος. Αυτός που γεννιέται με κληρονομικά στοιχεία κακά, αν κάνει, λέει, μια μικρή προσπάθεια, το Θεό θα είναι ήρωας, λέει. Μικρή προσπάθεια. Α, μην γίνει μεγάλη προσπάθεια. Μικρή, πολύ μικρή. Αυτός θα είναι ήρωας, θα ξεπεράσει εκείνον που έχει καλά στοιχεία και γίνεται άγιος. Από κάτι σε αυτό το πράγμα, οι παλαιοί λέγανε και το εξής. Από ρόιδο βγαίνει αγκάτι και από αγκάτι δεν βγαίνει ρόιδο. Γι' αυτό είναι εξαίρεση. Είναι ένα παρόμοιο νομίζω ότι είναι. Κοίταξε, όχι. Τώρα, εκείνο που λες είναι το εξής. Ένας γονιός που είναι πάρα πολύ κακός βγάζει ένα παιδί άγιο. Μπράβο, αυτό δεν είπατε εσείς. Εγώ δεν λέω αυτό όμως. Εγώ δεν λέω αυτό. Αυτό εννοώ. Δηλαδή, ένα τέτοιο είναι παρόμοιο. Δεν λέω αυτό. Πρόσεχε το. Λέω ότι γεννιέται και το παιδί μου σαν και εμένα. Επομένως, αφού γίνεται σαν και εμένα, δεν έχει τη δύναμη μέσα του να διαρθωθεί. Αφού τα κακά στοιχεία τον εμποδίζουν, που έχει κληρονομήσει από μέρα, τον εμποδίζουν και λέει ο Γερο Παΐσιος. Λέει ο Γερο Παΐσιος, θα κάνει μια μικρή, πολύ μικρή προσπάθεια, θα ζητήσει τη βοήθεια του Θεού και αυτού η μικρή προσπάθεια θα λογιστεί σαν και εκείνου που έκανε άλματα στη ζωή του. Θα είναι ήρωας. Δεν υπάρχει άνθρωπο που λέει δεν μπορώ να κάνω ένα μικρό βήμα. Αυτό εκείνο το θέμα όλο. Τελειώνοντας λέω λοιπόν. Προσεύχη. Κλείνω. Δεν υπάρχει άλλος θησαυρός, Γιάννη. Δεν υπάρχει θησαυρός. Λέω το εξής. Επειδή το θέμα μας, βλέπω όλος μας άγγιξε. Δεν είναι κανένας που δεν έδειξε προσοχή. Μιλάμε για σκύλες μέρες. Τη σκάει το μυαλό μας, Ιωσήφ. Ναι, τελείως. Σκάει το μυαλό μας. Και το λέω εδώ μέσα, λέει. Λέει το μυαλό της πλάνης. Το μυαλό παίρνει τάκ. Στροφή. Ανάποδη. Ανάποδη πέρα για πέρα, λέει ο πατέρ Παΐσιος, πάλι το θυμάμαι. Ο τι κάνει, λέει ο μαραγκός, που στο ξύλο που έχει ρόζους. Παίρνει, λέει, την πλάνη. Το πλανίζει με την πλάνη. Η πλάνη είναι ο νόμος του Θεού, λέει, και η προσευχή θα διαχρονεί όλα. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Πάντος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Πάντος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Πάντος, ελέησον ημάς. Πάτερ ημών, ευλογήσου να γίνει, αγιαστείτε το όνομά σου, ευθέατο η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, όσοι αντρανόκητε τη γη, τον άρτον ημών των ποιού σου, δώσει η λύση σήμερα, και άρθρο σημεί τα οφειλήματα ημών, όλο και εμεί αφίεμε στο τελέσσι ημών, και μη σε ενέργει σε εμά πειρασμών, αλλά ρίσε εμά από τον Πονιού. Διευχών των Αγίων, ο Βόλιος Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον Χριστός του Ιημάς, αμήν. Θέμα επίκαιρο μας είπε. Τι θα γράψεις. Τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα τι αλλάζει η ώρα. Όχι ώρα. Άλλη μια Δευτέρα είναι με την ίδια ώρα. Έτσι δεν είναι. Ναι, ναι. Με την ίδια ώρα και μετά θα πάμε σε 7. Μετά θα πάμε 7. Όχι. Είναι Δευτέρα το Πάσχα. Τι είναι. Το Πάσχα. Τι είναι. Μήπως έχουμε διακοπή καθόλου. Τι είναι Δευτέρα. Αυτή τη Δευτέρα που θα έρθουμε. Ναι. Γιατί είναι βουβή. Τελειώσαμε. Είναι βουβή. Θα κάνουμε και τη Δευτέρα και μετά δουλειά. Και τη Δευτέρα. Και τη Δευτέρα. Και μετά θα αλλάξουμε από 7 η ώρα. Από τη στιγμή αδερφέ που όλοι μας αφαιρέσαμε τον Άσο από τη ζωή μας που είναι ο Ιησούς Χριστός, τώρα βαδίζουμε σε χάος και σε αβεβαιότητα. Δεν μπορεί να κάνει ο κόσμος άθρηση. Γιατί παραμέρισε το άσο. Χωρίς άσο δεν μπορεί να θρήσεις τίποτα. Μηδέν επί μηδέν, μηδέν. Και το μηδέν έχει αξία. Γι' αυτό δεν βρίσκουν την άκρη. Και ούτε θα ήμουν. Γιατί απ' άκρη. Χωρίς Θεό θα βρουν άκρη. Δεν υπάρχει. Χωρίς Θεό άκρη. Τι να είναι. Που λένε και εδώ πέρα. Χωρίς Θεό θα βρουν. Ναι.